φωτιές, επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, νέος εξοπλισμός στο στόλο της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, πολλές περιπολίες σε κάθε γωνιά του νησιού και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης από φαράγγια περιλάμβανε η αντιπυρική περίοδος που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου. Η πρώτη προτεραιότητα που έθεσε η υπηρεσία μας ήταν να δουλέψει πάνω σε ένα τρίπτυχο. Ενημέρωση, πρόληψη, δώσαμε έμφαση σε αυτό, θα εξηγήσουμε πιο κάτω, στην αποτροπή και τέλος την καταστολή. Την καταστολή την είχαμε ως τρίτη προτεραιότητα. Τη φετινή αντιπυρική περίοδο είχαμε 738 στρέμματα καμένων εκτάσεων σε όλη την Κρήτη, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό για τις πυρκαγιές στο νησί. Σε μια τελετή απολογισμού στο Ηράκλειο παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, κ. Λαγουδάκη, όλα όσα έγιναν και αντιμετωπίστηκαν στην απερχόμενη αντιπυρική περίοδο στο νησί. Παρόν στην εκδήλωση και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έχουμε δικαίωμα στην αποτυχία. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε όλοι. Το καλό παράδειγμα και καλές πρακτικές επιχειρησιακές, τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική με την αλλαγή και των δογμάτων που επιβάλλαμε, αλλά και την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, θα έρθει να συνδράμει στην κοινή προσπάθεια. Τονίζοντας την προσπάθεια που καταβάλει κάθε πυροσβέστης για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό, η περιγραφή της διπλής εμπριστικής ενέργειας στο Τσιφούτ Καστέλη τον περασμένο Σεπτέμβριο δείχνει την τιτάνια επιχείρηση τόσο να αποτραπεί μια πυρκαγιά, όσο και να συλληφθεί ένας εμπριστής. Αναγκαστήκαμε και οδηγήσαμε και 29 συμπολίτες μας εδώ της Κρήτης στο αυτόφορο, διότι έβαλαν φωτιά από πρόθεση. Παράλληλα, στην εν λόγω τελετή παρουσιάστηκε ο εξοπλισμός που διαθέτουν συνολικά οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κρήτης, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και το ελικόπτερο Έριξον που έφτασε για να σώσει καταστάσεις. Είναι ένα μέσο που χρειάζεται ιδιαίτερα στη νότια Κρήτη, που μαστίζεται από πολλά μερτέμια. Έχουμε ανοιχτές ζώνες καλλιεργειών και κατοικημένων περιοχών. Τα στοιχήματα που θέτει ωστόσο η πολιτική προστασία για το μέλλον είναι μεγάλα. Ο πύχης είναι ψηλά. Και ο πύχης δεν αφορά απλά νούμερα. Ο πύχης αφορά τις ζωές των συμπολιτών μας, τις περιουσίες τους, το φυσικό περιβάλλον. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να την κερδίσουμε όλοι, μαζί με όλους και για όλους τους πολίτες όλης της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν βραβεία, με τη δημοσιογράφο Έλ Κοκάλη να λαμβάνει τιμητικό βραβείο για την Κρήτη TV και τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος ανταποκρίθηκε και βοήθησε το έργο της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.